Αμείωτη συνεχίζεται η τουριστική σεζόν στο Ρέθυμνο, με την πληρότητα στα ξενοδοχεία να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και όπως δείχνει φέτος θα βαδίσει μέχρι τον Νοέμβρη. Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει το καθιερωμένο πλάνο για την προβολή του τόπου μας κατά τους φθινοπορεινούς μήνες και ήδη υποδέχεται τους επισκέπτες της εποχής, οι οποίοι έχουν μια πιο περιηγητική διάθεση. Είναι αυτοί οι πελάτες οι πιστοί που ξέρουν τι σημαίνει φθινόπορο στην Κρήτη, ξέρουν να απολαμβάνουν, ξέρουν τις εμπειρίες που έχουν τώρα, δηλαδή περιμένουν μέχρι και τα ρακοκάζανα και έχουν αυτές τις στιγμές που δεν είναι υπερβολικά γεμάτος ο χώρος, αλλά μπορείς να συναντήσεις πιο εύκολα τους ντόπιους, να κάνεις παρέες και να δεις μια Κρήτη πιο αυθεντική, πιο ήσυχη, στα καλά της, τα πολύ καλά της. Εμείς σαν Δήμος έχουμε βάλει μπροστά στο να ξεκινήσουμε την περιοδία που κάνουμε πάντα για την προβολή του τόπου μας τους φθινοπορεινούς μήνες. Θα πάμε στην Ευρώπη, θα πάμε στην Αμερική, έχουμε σχεδιάσει αρκετές συναντήσεις με ειδικούς πράκτορες και για τον θεματικό τουρισμό. Θα λάβουμε μέρος σε εκθέσεις και θα έχουμε και ειδικές προβολές σε συγκεκριμένες πόλεις. Ο προγραμματισμός για τον 12μηνο τουρισμό ακολουθείται πιστά και έχει αρχίσει να δίνει καρπούς. Υπάρχει ήδη μια σημαντική ανταπόκριση από δύο τουριστικούς οργανισμούς κολοσσούς και όλοι οι θεσμικοί φορείς προσπαθούν να καλλιεργήσουν το έδαφος ώστε να ανοίξει ο δρόμος που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να έχουν δουλειά όλο το χρόνο. Προσπαθούμε μέσω της ηλεκτρονικής μας σελίδας να δίνουμε πάντα το τι έχει κάθε μήνας και το χειμώνα ακόμα. Είμαστε σε επαφή με αυτούς που έρχονται, είτε είναι wedding planners, είτε είναι γραφεία που εξειδικεύονται στο θεματικό τουρισμό. Όταν έρχονται οι επισκέπτες μας, τους κάνουμε ειδικές προβολές και παρουσιάσεις για το τι μπορούν να δουν το συγκεκριμένο μήνα. Θέλει δουλειά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μέχρι να το καταλάβουν, να το οριμάσουμε όλοι μαζί και να το συνεχίσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό θα δώσει τον πολυπόθητο χειμερινό τουρισμό και 12μηνο τουρισμό, δηλαδή δουλειά στους ανθρώπους μας. Και φέτος έχει σχεδιαστεί διήμερο εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της πόλης, σε μια μεγάλη γιορτή για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, όπου όλοι θα γίνουν μια μεγάλη παρέα και στην οποία θα βραβευτούν οι ξεχωριστοί και αγαπημένοι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες του Ρεθύμνου. Στις 27 δε, την μέρα της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, θα κάνουμε τη γιορτή μας φέτος στη θάλασσα. Θα είναι παραθαλάσσια και θα είμαστε παρέα με τους ψαράδες μας και με τον θαλάσσιο τουρισμό. Πιστεύουμε ότι θα το διασκεδάσουν και θα έχουν μια άλλη νότα φέτο, εκτός από το βραβείο που παίρνουν, βραβείο πίστης και φιλίας στο Ρέθυμνο, θα έχουν και κάποιες άλλες θαλάσσιες πια απολαύσεις.